Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μεταμόσχευση μαλλιών. Κοντά μας ο κύριος Ιωάννης Παπαγγελόπουλος, δερματολόγος, υπεύθυνος τμήματος μεταμόσχευσης μαλλιών στο Θεραπευτήριο Υγεία. Γιατρέ, τι είναι η μεταμόσχευση μαλλιών? Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μια ιατρική πράξη η οποία αποσκοπεί στην αποκατάσταση του τριχωτού της κεφαλής. Αφορά άντρες και γυναίκες. Τα παλιότερα χρόνια ήταν μια επέμβαση που κάναμε κατά 90% σε άνδρες. Τώρα πια έχει αυξηθεί πάρα πολύ αυτό το ποσοστό και αφορά και πάρα πολλές γυναίκες με πολύ καλά αποτελέσματα. Ποιες τεχνικές ακολουθούμε? Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε στη μεταμόσχευση μαλλιών είναι τρεις. Είναι η FUE, στην οποία παίρνουμε μεμονωμένα θυλάκια από τη δότρια περιοχή και τα μεταφέρουμε μπροστά. Υπάρχει η FUT, στην οποία παίρνουμε μία λωρίδα πολύ επιφανειακή δέρματος και εκεί γίνεται ο διαχωρισμός των τριχοθυλακίων και τοποθετούνται πάλι μία-μία οι τρίχες και τα θυλάκια. Υπάρχει η micro που είναι η εξέλιξη της FUT και παίρνουμε μεμονωμένα τεμαχίδια, οπότε και εκεί μπορούμε να τα διαχωρίσουμε στο μικροσκόπιο. Ο συνδυασμός των τεχνικών θεωρώ αυτή τη στιγμή είναι το σημαντικότερο κομμάτι στη μεταμόσχευση μαλλιών, γιατί μπορούμε να βγάλουμε πολύ μεγάλα στάδια αποκατάστασης χωρίς να επιβαρύνουμε πάρα πολύ τη δότρια περιοχή μας. Με ποια κριτήρια, γιατρέ, γίνεται η επιλογή της κλινικής? Ο χώρος στον οποίο θα γίνει μια τέτοια επέμβαση δεν μπορεί να είναι απλά ένα ιατρείο ή ένα γραφείο. Χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις, όπως π.χ. στερεοσκοπικά μικροσκόπια, τα οποία θα μας βοηθήσουν στο να διαχωρίσουμε και να καθαρίσουμε σωστότερα το μόσχευμά μας, οπότε να έχουμε 99% πιθανότητα επιτυχίας. Το προσωπικό, που πρέπει να είναι εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στη μεταμόσχευση μαλλιών, καθώς και ο γιατρός, που πρέπει να είναι και αυτός εξειδικευμένος στη μεταμόσχευση μαλλιών, για να μπορεί να κρίνει αν ένα περιστατικό μπορεί να οδηγηθεί στην επέμβαση ή όχι. Είναι τελικά ασφαλής η μεταμόσχευση μαλλιών? Είναι μια ασφαλέστατη διαδικασία, γίνεται κάτω από αυστηρά θεραπευτικά πρωτόκολλα, υπό την παρουσία αναισθησιολόγου πάντα, οπότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον υποβαλλόμενο σε αυτή την επέμβαση.